το καλοκαίρι λοιπόν, τα πιο πολλά ερωτευμένα ζευγάρια ονειρεύονται πως θα είναι η περίοδος που θα γίνει ο γάμος τους. Εννοείται. Ναι. Εννοείται. Ξέρω γιατί το θέλουν, γιατί όλοι και μεταξύ μας που το συζητάγαμε, μα και εσύ που έχεις παντρευτεί. Βεβαίως. Πάντα το καλοκαίρι σε εμπνέει πιο πολύ με τις ζέστες. Δεν είναι θέμα ότι ο κόσμος μπορεί να πάρει την άδεια του και να κάνει το γάμο του εκεί. Όχι. Είναι αυτή η ζεστή και ωραία διάθεση που έχει κανείς το καλοκαίρι. Εντελώς, και που έχουν και οι φίλοι του, γιατί τους θες και τους φίλους στο γάμο σου, τουλάχιστον στο πάρτι του γάμου σου, αν δεν τους θες το γάμο. Να είσαστε όλοι μαζί και να χαρείτε αυτή την πολύ ωραία ένωση. Πιο καλή διάθεση. Τέλος πάντων, οδηγεί ένα ζευγάρι στην εκκλησία. Θέλω να πω και μια ματαιόδοξη διάσταση. Είμαστε πιο όμορφες το καλοκαίρι. Α! Δηλαδή. Εννοείς ναι. Λίγο το μαύρισμα, λίγο ότι μας έχουν το κορμί λίγο παραπάνω. Να πάω να παντρευτώ να μωρία. Το δεν πολύ φαίνεται βέβαια. Όχι, αλλά λες είμαι ακόμα μαυρισμένη, είμαι αδύνατη, είμαι στα ωραία, μου λάμπω. Ωραίες φωτογραφίες, ναι, ναι. Είναι αλήθεια. Αυτό, αυτό. Και δεν φοβάσαι και τον καιρό. Και έχουμε και πάρα πολλές προσκλήσεις κάθε χρόνο, παιδιά. Αυτή γίνεται με τους γάμους χαμός. Έχεις ακόμα εσύ προσκλήσεις. Λίγο ακόμα έχω. Δηλαδή σου έχουν μείνει κανένα δυο φίλοι στην ηλικία σου που να είναι ελεύθεροι. Αυτό εννοώ. Δηλαδή εγώ δεν έχω δει από γνωστό μου. Άρε, εσύ γι' αυτό δεν με λέω, δεν με καλεί κανένας. Έχουν παντρευτεί όλες. Όλες. Αυτοί που ήταν να παντρευτούν, παντρεύτηκαν. Τώρα, αν και κάποιος γάμος έτσι ξεπροβάλλει. Μπα! Εμένα πάλι καμία δεν με καλεί, γιατί καμία δεν παντρεύεται. Ωραία, σε ενδιαφέρει και το θέμα. Θες να δούμε γάμους. Ναι, να δούμε μερικούς γάμους που γίνανε, που αφήσαν ιστορία και για τον έρωτα, πώς εξελίχθηκε και έφτασε μέχρι την εκκλησία και για τα νηφικά βεβαίως. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε να δούμε λίγο τη Μαρινέλα που είχε παντρευτεί, όπως είπαμε τις προάλλες, με τον Στέλιο Καζαντζίδη. Δύο χρόνια μείναν παντρεμένοι. Το 64 και καταλαβαίνετε, ο γάμος είχε γίνει πρωτοσέλιδο φυσικά. Ανοιχτός, ίδια... με κόσμο, με χαμό. Η ίδια, ας πούμε, αυτός νομίζω ότι νομίζω δεν ότι είναι. Νομίζω ότι δεν έχω ξαναδεί ποτέ φωτογραφία από αυτό το γάμο. Αλήθεια. Νομίζω. Εκείνη φαίνεται πολύ χαρούμενη πάντως. Και εκείνος φαίνεται χαρούμενος. Ναι. Και νομίζω ότι αυτός πρέπει να ήταν ένας χειμερινός γάμος έτσι όπως βλέπω τα νηφικά. Βέβαια μπορεί να πέφτω και έξω. Δεν θυμάμαι. Νομίζω έτσι κλειστοφορούσε και η Νταϊάννα όταν παντρεύτηκε τον Κάρολο που ήταν Ιούλιο. Ήμουν ένα μικρό παιδάκι, ήμουν στην Κάριστο και το βλέπαμε σε όλες τις ασπρόμενες τηλεοράσεις. Μην το θυμόμαστε αυτό. Γιατί στην Κάριστο τότε πιο πολύ πετυχαίνε στην ασπρόμενη παρά την έγχρωμη. Αυτό το νηφικό ήταν μεγάλο δράμα. Α, και όμως έχει δίκιο. 7 Μαΐου. 7 Μαΐου παντρεύτηκαν οπότε ήταν καλοκαιρινός γάμος, αλλά παρόλα αυτά λοιπόν. Πάντως λένε ότι ο Μάιο, συγγνώμη, δεν ξέρω γιατί. Λέγανε πάντα ότι είναι λίγο γρουσούζικος μήνας για γάμο. Για γάμο. Λέγανε. Και εγώ το έχω ακούσει. Γιατί? Δεν ξέρω. Από αλλού είχα ακούσει ότι επειδή παντρευόντουσαν οι βασιλείς είχαν βγάλει, λέει αυτό, ότι ήπουν για να μην παντρεύεται ο λαός το Μάιο. Δηλαδή μπορεί να είναι και πολύ καλός μήνας. Δεν ξέρω. Πάντως στο μυαλό μου έχω ότι συνήθως λέγανε μην πάτε Μάιο. Βασιλείς ακόμα Μάιο. Ξέρω εγώ μωρέ τι κάνουν οι βασιλείς, άπως τους παρακολουθώ. Λοιπόν, Τζένι Καρέζη την είδαμε τώρα. Λοιπόν, Τζένι Καρέζη με τον Κώστα Γκαζάκο. Ένα χρόνο κράτησε ο θυελώδης έρωτας. Το 64 γνωρίστηκαν. Στο κονσέρτο για Πολυβόλα και ένα χρόνο μετά παντρεύτηκαν. Αφού λέει 67, πώς είναι ένας χρόνος μετά το 64. Το 67 γνωρίστηκαν και το 68 παντρεύτηκαν. Εδώ λέει 67, λέει Καζάκος Καρέζη 1967. Θα πω εγώ το 68 ότι παντρεύτηκαν. Πες ότι θες το 69, πάντως κάναν τον Κωνσταντίνο. Το ξέρω γιατί όλοι γεννηθήκαμε την ίδια χρονιά. Νομίζω ότι γνωρίστηκαν. Οπότε τι με νοιάζει πότε παντρεύτηκαν. Παντρεύτηκαν το 67 πάντως. Μπορεί να ήταν τέλη, εν πάση περιπτώσει, του Δεκεμβρίου, αλλά παντρεύτηκαν ένα χρόνο μετά. Πάρα πολύ ωραία, κράτησε για πάντα αυτός ο γάμος. Η Αλίκη με τον Δημήτρη πάντως παντρεύτηκαν χειμώνα. Χειμώνα. Α, το θυμάσαι κι αυτό. Ναι. Παιδιά. Για την Αλίκη όλοι μας θυμόμαστε πράγματα. Μπράβο, εμένα αυτό το νηφικό με ξετρελαίνει της Αλίκης. Και... αυτό το μακριμάνικο στενό με το υπέροχο πέπλο που εντάξει τώρα δεν θα το τολμούσαμε, αλλά τότε δεν ήταν πολύ εντυπωσιακό. Δεν το τολμούσα. Εγώ πιστεύω ότι ήταν καταρχάς τα ωραιότερά της. Πραγματικά ναι, πανέμορφη. Ναι, κούκλα, και με αυτά τα λουλούδια στο κεφάλι της πάνε πάρα πολύ. Και ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ. Δηλαδή αυτό που βλέπω τώρα σήμερα, βλέπω δύο νέους ευτυχισμένους, χαρούμενους ανθρώπους που πολύ χάρηκαν. Την βραδιά του γάμου. Φαντάζομαι ότι ο κόσμος τότε περίμενε πάρα πολύ να δει πώς θα είναι αυτός ο γάμος και τι θα φορέσει η νύφη, δεδομένου ότι τηλεοπτικά είχαν παντρευτεί πάρα πολλές φορές, κινηματογραφικά μάλλον. Οπότε τους είχαν δει πολλές φορές δίπλα ο ένας τον άλλο. Αυτό ήταν το αληθινό γεγονός. Ο γάμος κράτησε 10 χρόνια. Πότε παντρεύτηκαν αυτοί τα παιδιά, το 65 που λέει εκείνη. Το 65 και που λέει εκείνη. Αλήθεια. Ναι. Και το 69 έκαναν τον Γιάννη. 3 χρόνια μετά, Τέσσερα. 4 χρόνια μετά. Με την αριθμητική δεν είμαι πολύ καλά. Θα σας γελάσω για το πρώτο γάμο. Πάμε στο Μιχαλόπουλο με τη Ρούλα που δεν. Επίσης, δεν νομίζω ότι έχω δει φωτογραφίες γάμου. Εγώ δεν μπορεί να μην το θυμάσαι. Πουθενά δεν το θυμάμαι. Θυμάμαι, το είχα διαβάσει παντού για φωτογάμου, τώρα σε Μανίνα, σε Σούπερ Κατερίνα, δεν θυμάμαι. Αλλά θυμάμαι ότι όλοι το συζητάγαμε τότε. Εντάξει. Γιατί η Ρούλα τότε δεν ήταν η Ρούλα που έγινε μετά. Ναι. Ήταν ναι. το 88 ο γάμος, οπότε είναι φαίνεται λογικό ότι. Επειδή δεν είχε ξεκινήσει ακόμα και η ιδιωτική. Γι' αυτό λέω, δεν την ξέραμε. Δεν την ξέραμε. Πάνω Μιχαλόπουλο ήταν superstar. Ναι, δεν ήταν ξεκινήσει. Το νηφικό, παιδιά, δεν ξέρω. Είναι η δεκαετία του 80. Είναι Καραμπάμ δεκαετία 80. Η ίδια η οποία, ας πούμε, είναι έτσι. Φόρεσε. Είναι... με φιούγκο μπροστά και κεντητό. Ασλάνι σκεφτόμουν κι εγώ.
Παιδιά, δεν θυμάστε το 80. Η haute couture ήταν λίγο ξέφρενη, να το πω έτσι. Ήταν λίγο. Έπρεπε να μπαίνουν όλα. Ναι, ναι. Και αν μπορεί και μία στέκα, να τη βάλει και μία στέκα, σου λέγανε. Και μπήκε και η στέκα. Γιατί το 80 έπρεπε να είσαι στολισμένη. Νίκη. Ήτανε πολύ γκράντε και. Όμορφη κυρία. Μια χαρά. Πολύ ωραία. Κράτησε ο γάμος 3 χρόνια. Καρβέλα Βύση. Καρβέλα Βύση. Να δούμε και τη φωτογραφία. Ορίστε. Τώρα αυτό το θυμάμαι. Δεν το είχαμε δει ποτέ. Αυτό το θυμάμαι, παιδιά. Εγώ δεν το είχε παίξει και σαν θέμα σε περιοδικό τη εποχή εβδομαδιαίο. Τώρα ποιο να ήταν, δεν θυμάμαι. Βέβαια το θυμάμαι. Βέβαια το θυμάμαι. Ήταν η Άννα Βύση τότε τόσο χαμηλών τόνων και στιλιστικά και θυμάμαι και, και το ρεπερτόριό της και η ίδια σαν παρουσία από βίντεο που βλέπω παλιά ήταν πολύ χαμηλών τόνων. Συγγνώμη. Και μετά έκανε μια στροφή προς την εξωστρέφεια, να το πούμε έτσι. Ναι, όταν ξεκίνησε να όταν ξεκίνησε όμως, μεγάλη πτυχία της. Δίσκους του Νίκου, που, Τραύμα Νίκου Καρβέλα, με συγχωρείτε, εννοώ με πιο, πώς να στο πω, πιο άλλου τύπου, πιο χορευτικά πιο κομμάτια. Pop, πιο, ναι. Πιο pop. Ναι. Γιατί τότε θεωρείται ότι ήταν προς το έντεχνο, σε εκείνη την κατεύθυνση. Εν πάση περιπτώσει, ο γάμος έγινε το 83 και χώρισαν το 92, αφού βεβαίως προηγουμένως είχαν κάνει ένα παιδί, τη Σοφία και ο Νίκος Καρβέλας αγνώριστος. Θέλω να δεις όμως και τον Νίκο Καρβέλα στο δεύτερο του γάμο. Μετά από 20 χρόνια, το 2014. 4, 13, κάπου εκεί. Επιτέλους, τώρα βλέπουμε τον Καρβέλα πολύ αγαπησμένο. Πριν νόμιζα ότι είναι μακρινό σου. Τώρα είναι Καρβέλα, τελείως. Παιδιά, κοιτάξτε και η πάνια που πήγε με το κόκκινο νηφικό. Δηλαδή, με το κόκκινο φόρεμα στην πραγματικότητα. Αλλά σαν να την φαντάζομαι να λέει, τι θα βάλω εγώ, το άσπρο τώρα της αγνότητας να κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Φαντάζομαι σίγουρα. Δεν είναι αυτό, είναι το χρώμα της επανάστασης το κόκκινο. Και επειδή είναι και λίγο επαναστατικό πνεύμα, σου λέει θα το κάνω το κόκκινο. Εγώ νομίζω ότι δεν πιστεύει καθόλου στις παραδόσεις. Οπότε δεν νομίζω ότι πιστεύει στην παράδοση του λευκού φορέματος που υποτίθεται ότι ανέγγει. Η αγνή νύφη πάει εις γάμου κοινωνία. Αυτό υποτίθεται το τσιμπολίζει το λευκό του νυφικού. Εν πάση περιπτώσει, πάμε να δούμε παρακάτω ο Νίκος Ευαγγελάτος και η Τατιάνα Στεφανίδου. Το 2003, πολύ όμορφη, σε μεγάλες ομορφιές. Πολύ όμορφη η Τατιάνα και έγκυος εδώ, στο δεύτερο παιδί της και κούκλα. Στη Λιδία έγκυος. Μπορούσε ένα κοντό νηφικό, το θυμάμαι, γιατί θυμάμαι τα πλάνα από το χορό που είχε ρίξει το γάμο της. Τζεμπέκικο. Αυτό έχω στο μυαλό μου. Το ζεμπέκικο, ναι. Φοράει μάκι τσέλιο και τα ωραία της πόδια. Ποια ζεμπέκικα. Τα μάτια εννοούνται, αλλά τα πόδια, επειδή ήταν κοντό το νηφικό, τώρα το θυμάμαι. Λέει πολύ έντονα. Μπορεί να ήταν και 4-5 μηνών, αλλά ήταν θεά. Το 2003 ήταν έγκυος στη Λιδία και είχε ήδη κάνει το πρώτο της γιο. Οπότε εντάξει, μια χαρά και εκείνη. Το καθυστέρησαν, αλλά καταπληκτική. Λοιπόν, υπέροχη και ακόμα μαζί. Θυμήστε μου κάτι. Εδώ βλέπω ένα ζευγάρι το οποίο δεν το θυμάμαι εγώ. Είχαν παντρευτεί. Δηλαδή, εσάς τι λένε τα χαρτιά σας, Γιώργος Λύρας με ποιο όνομα. Με την Κέτι Φίνι. Είχαν παντρευτεί. Όχι, όχι. Ναι, στο εγώ δεν μισά λεπτά, παιδί μου, είχαν παντρευτεί. Είχαν παντρευτεί με Παρανυφάκι την Πεγκιζίνα. Με Παρανυφάκι την Πεγκιζίνα. Περιμένετε λίγο, παιδιά, γιατί είναι και 23. Να πάω σε διαφημίσεις, γιατί αυτό έχει κουβέντα. Με συγχωρείτε. Εγώ δεν έχω δει ούτε φωτογραφία ούτε ήξερα για αυτό το γάμο. Αλήθεια. Αλήθεια, παιδιά. Και εγώ εδώ το έμαθα, Ελένη. Και έχουν παιχτεί και φωτογραφίες που είναι και Πέγκη Ζήνα παρούσα στο γάμο. Παρούσα, μικρό παιδάκι, ναι. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικά μηνυματάκια και επιστρέφω σε πολύ λίγα λεπτάκια. Φύγαμε. Λοιπόν, λέγαμε για, πριν τις διαφημίσεις, μιλάγαμε για γάμους γενικότερα και λέγαμε φωτογραφίες παλιές και πιο καινούργιες, καλά, ναι. Δεν μπήκαμε στη δεκαετία του 10 τόσο. Όχι. Αλλά μέχρι το 2000 60. Τόσο, την πρώτη δεκαετία, την είδαμε. Λοιπόν, λέγαμε για γάμο, Γιώργου Λύρα και τη Φίνου, εγώ δεν το ήξερα, έλεγα πριν τις διαφημίσεις. Θέλω πάρα πολύ να δω φωτογραφία. Για βγάλτε μου λίγο. Να το. Επίσης, 80's. Λοιπόν, ναι, κάποια στιγμή. Δεν την έχω δει ποτέ. Λοιπόν, και εγώ δεν την είχα δει και ξεπλάγινε, αλλά ξεπλάγινε ακόμα περισσότερο από αυτό που διάβασα, ότι δηλαδή ήταν καλεσμένη η μητέρα της Πέγκη Ζήνα και μαζί συνοδευόταν από την μικρή τότε κόρη της Πέγκη. Λοιπόν, παιδιά, η Παρανυφάκη δεν ξέρω βίντεο. Αν ήταν, αλλά ήταν σίγουρα παρούσα και είδες μερικές φορές πώς τα φέρνει τύχη. Ναι. Απίστευτο. Εντάξει. Λοιπόν, τι να κάνεις. Πάμε στην Ελένη Μετρουλάκη με τον Ήλια Ήβιτς. Είναι παντρεμένη από το 99, ρε παιδιά. Έχουν κάνει και τόσα παιδιά, ναι. Πολλά. Πολλά, δεν ξέρω. Και η εικόνα τους, δεν ξέρω, ίσως επειδή είναι στα Δημαρχείο της Γλυφάδας, ίσως επειδή είναι λιτά και δύο ντυμένοι, φαίνεται καινούρια. Δηλαδή αυτό που βλέπεις σου φαίνεται ότι είναι το 99. Όχι, όχι, γιατί όχι, όχι, δεν είχε κάνει κάποια εξτραβαγκάτζα στον ηφικό που να πεις ότι είναι της μόδας της εποχής. Είναι πολύ απλή και θα μπορούσε να είναι ακόμα και σήμερα. Βλέπω ότι ακόμα και σήμερα αυτό το ζευγάρι είναι το ίδιο λαμπερό και ο Ηλιέβιτς είναι ακόμα τόσο γοητευτικός άντρας και η Ελένη Πετρουλάκη. Αυτό το κορμί, αυτό το πρόσωπο, σαν να μην έχει περάσει χρόνος. Εγώ θέλω να πω ότι μου κάνει εντύπωση, γιατί πραγματικά τα μισά ζευγάρια έχουν χωρίσει που βλέπουμε κάποια από αυτά, εν πάση περιπτώσει. Αυτά που είδαμε μέχρι στιγμής, ποια είναι μαζί.
Η Τατιάνα Στεφανίδου με τον Νίκο Ευαγγελάτο. Η Πετρουλάκη με τον Ήβιτς, δύο. Η Πετρουλάκη με τον Ήβιτς, αυτή. Και έχουμε δει 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 γάμους μέχρι στιγμής. Αχ, παιδί. Ωραία, οπότε θέλω να πω μπράβο τους, γιατί προφανώς δεν είναι τυχαίο που είναι ακόμα μαζί. Έχουν κάνει και δύο υπομονή, έχουν αντοχές, έχουν αμοιβαία αγάπη, δεν ξέρω, συνεννόηση, σεβασμό. Όπως χρειάζεται σε όλους τους γάμους. Λοιπόν, Αλέξης Κούγιας, Εύη Βατίδου. Επίσης τον θυμάμαι αυτό το γάμο. Χειμωνιάτικος γάμος. Νομίζω είχαν παντρευτεί στα γενέθλιά τους, γιατί είχαν κοινά γενέθλια το Φεβρουάριο. Ναι, μέχρι εκεί το θυμάμαι. Λοιπόν, παντρεύτηκαν το 2000. Ναι, όντως, τι άλλο να είναι με αυτή τη γούνα στο λαιμό, χειμώνα θα ήταν σίγουρα το σχέδιο του νηφικού. Ένας γάμος που επίσης έληξε άδοξα πολύ, όπως θυμόμαστε. Αλλά σε εκείνη τη φάση είχε πολύ συζητηθεί, ήταν με όλες τις τιμές. Η νύφη είχε φτάσει με Rolls Royce. Εντάξει, είχε πολύ φωτογραφία και πολύ συζητηθεί. Και ήταν και πολύ ευτυχισμένοι δυο τους, αν θυμάμαι καλά, γιατί τα είχαμε πει τότε με την Εύη Βατίδου, καλεσμένη στην εκπομπή πρωινός καφές κτλ. Αν θυμάμαι καλά, πρέπει να είχαν παντρευτεί και πολύ γρήγορα. Τι που γνωριστήκαμε τώρα, είμαστε 6, 7, 8 μήνες μαζί. Πάθος, ναι. Ζούμε πολύ έντονα, πολύ ευτυχισμένοι, πολύ αγαπημένοι. Πάμε να παντρευτούμε αφού έχουμε και ένα γενέθλια. Κάπως έτσι, κάπως σαν να γίνανε όλα πολύ γρήγορα. Γίναν γρήγορα, τελείωσαν κάπως άδειξα. Θυμάμαι σε μια συνέντευξή της είχε πει ότι το κακό ήταν ότι σταμάτησε να εργάζεται. Και ότι αυτό το πράγμα κατά κάποιο τρόπο την έκανε βάλτωσε. Και εκείνη να σφιχτεί. Παιδιά, πολύ σημαντικό αυτό. Πολύ τι να πω, εντάξει, τώρα άλλη ιστορία είναι αυτή. Ένας άλλος πολύ σύντομος γάμος, η Μαρία Ελένη Λικουραέζου με τον Απόστολο Γκλέτσο. Έχουν σπάσει όλα τα ρεκόρ. Να, εδώ είναι, βλέπουμε με τον γνωστό ποινικολόγο, με τη Ζωή Λάσκαρη και την αδελφή της, τη Μάρθα Κουτουμάνου. Δύο μήνες. Ο Βλάσης Μπονάτσος, ο Απόστολος. Δύο μήνες κράτησε ο γάμος, δεν κράτησε παραπάνω. Εκεί αν έχεις ραφτεί, Ελένη, δεν τους στέλνεις την απόδειξη μετά στο σπίτι. Μάτα, ρε παιδί. Δηλαδή, αντί να σκεφτούν οι ίδιοι οι οικογένεια, ξέρω εγώ, πω τι δύσκολη φάση πάνω που παντρευτήκαν αμέσως να χωρίζουν, να πούμε εμείς για τα ραφτήματα. Εγώ το βλέπω από την καλή του τη μεριά, ότι εφόσον συνειδητοποίησαν νωρίς ότι κάτι δεν θα πάει καλά, καλώς και το έλεγαν τόσο σύντομα, βέβαια. Τι να κάνανε. Ο ίδιος ο Γκλέτσος πάντως είχε πει ότι όταν την πρωτογνώρισε, κατάλαβε από την πρώτη στιγμή ότι είναι η γυναίκα της ζωής του και γι' αυτό θέλησε να την παντρευτεί. Τώρα, αν στην πορεία δεν βγήκε, παιδιά δεν βγήκε. Τι να κάνουμε τώρα. Συμβαίνουν και αυτά. Ευγενία λοιπόν, Μανολίδου, με Άδωνη. Ναι, βέβαια. Αυτό είναι ένα γάμο σχετικά πρόσφατο. Πότε παντρεύτηκε, πριν 5 χρόνια. 2009. Εγώ θα έλεγα ότι. Πέρασαν τόσα χρόνια και από εκεί. Πολλά σου φαίνονται. 2009. Εμένα, ναι, πολλά σου φαίνονται. Πετάει ο χρόνο, Ελένη. Κοίτα, είναι πολλά χρόνια μαζί. Ο γάμο γιατί μου κάνει ότι ήταν. Σαν να λέμε, σαν πότε το συζητάγαμε, ρε παιδί μου, παντρεύτηκαν πριν δύο χρόνια, ας πούμε. Τι. Μου κάνει πολύ κοντινό. Ναι. Ότι πέρασαν 8 χρόνια. Πέρασαν 8 χρόνια. Εγώ, ίσως επειδή έχει και παιδιά από προηγούμενο γάμο και γενικώς είναι μια μεγάλη οικογένεια και αγαπημένη και χρόνια πολλά μαζί, είχα την αίσθηση ότι είναι πιο πολλά χρόνια. Οπότε θέλω να πω ότι ήταν πολλά χρόνια μαζί. Ζευγάρι. Ζευγάρι. Ζούσαν μαζί, μέναν μαζί, ήταν σαν οικογένεια. Οικογένεια ήταν. Ναι. Και μετά απλά παντρεύτηκαν. Το διάβασα και είπα το 2000. Πάντως στην εκκλησία μαζεύτηκαν 3.000 άνθρωποι. Ναι, αυτό το θυμάμαι τηλεοπτικά. Δεν ήταν να ένας κλειστός γάμος και βέβαια κουμπάρος ήταν ο Γιώργος Καρτζαφέρης. Μάλιστα. Τότε. Αυτό δεν το θυμάμαι. Ναι, ναι, γιατί τότε ήταν και στο κόμμα. Λοιπόν, Τόλης Βοσκόπουλος με Άντζελα Γκερέκου. Άλλος ένας επιτυχημένος γάμος. Συγκέρκυρα το 96. Κουμπάρος εδώ ο Terence Quick. θα είχε ενδιαφέρον να δούμε και μια παλιά φωτογραφία του Terence Quick. Εντάξει, το ζευγάρι αγαπημένο ακόμα μαζί, έκαναν και το παιδί τους. Μια χαρά, ένας από τους εξαιρέσεις που έχουν μείνει μαζί. Και είναι μαζί ακόμα. Τραϊανός Δέλλας και Γωγό Μαστροκώστα το 2010. Επίσης είχα την αίσθηση ότι είναι πιο παλιά. 7 ναι, χρόνια μόνο. 10. Δηλαδή δεν έχετε. Ναι. Ναι, για πιο παλιά. Δεν έχετε την αίσθηση ότι είναι περισσότερο, ότι είναι μια 20 ετία αυτό το ζευγάρι μαζί. Όχι, ρε σε. Όχι. Για 10 το έξω. Μα και εγώ για πιο παλιά ναι. Το είχα. Όχι, μα το 2004 ήταν... που ο Τραϊανός Δέλλας ήταν στο Euro δεν ήταν καν μαζί. Αργότερα, όντως. Πολλά χρόνια μετά γνωρίστηκαν. Με βάλει σημάδι το Euro εμεί για να πιάνουμε το Δέλλα. Βέβαια. Ένα αναλόγω τι παρακολουθεί. Ωραίο ζευγάρι πάντω. Ένα sub τον ηθικό, να το πούμε, for the record. Και βέβαια για το τέλο, το καλύτερο, ο Διονύσης Χινάς και η Κέτη Γαρμπή. Αυτό. Λοιπόν, εντάξει, το 97. Βέβαια, όλοι θα θυμόμαστε πάντα την πρόταση γάμου έτσι, που έγινε στον αέρα του Μπραβορούλα. Ναι. Φοβερή αυτή η φωτογραφία που είναι η Ρούλα καλυμμένη με μπαλόνια. Τη θυμάσαι, την έχεις δει. Που είναι καλυμμένη με μπαλόνια γιατί εκείνη την ώρα έχει γίνει πρόταση γάμου, έχει δεχτεί η Κέτη, χαμός. Λοιπόν, παντρεύτηκαν και κάναν το γιο τους και είναι ακόμα μαζί. Και είναι ένα ζευγάρι που είναι μαζί και είναι πολύ καλά μαζί. Καλά και το μαζί. Λέω τώρα αυτό γιατί. Γιατί πολλές φορές πάλι θα πω, κάνουμε το λάθος όλοι μας και βάζουμε ταμπέλες. Λέμε, α, αυτοί δεν έχουν πολλές πιθανότητες. Α, ξέρω εγώ, έγινε ο γάμος ξαφνικά, ξέρω.
δανείζομαι. Ή έχουν, ξέρω εγώ, 5 χρόνια διαφορά. Α, δεν γίνεται, δεν θα πάει ο γάμος. Ή αυτό γιατί δεν ταιριάζουν σαν χαρακτήρες. Δεν ξέρω. Δεν υπάρχουν σε αυτά τα πράγματα. Όσα ξέρει και όσα νιώθει το ζευγάρι, κανείς άλλος τίποτα. Να. Ελένη. Ρανού, παράδειγμα.